Κύριε Παρασκάκη, με ακούτε? Σας ακούω καλά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Τι είπα στον πρόλογό μου, Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας η 12η Νοεμβρίου. Είναι όντως σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της πνευμονίας και είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι η πνευμονία είναι ένα σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας των παιδιών. Γενικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα παιδιά, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολύ συχνά πεθαίνουν από πνευμονία, και αυτό πρέπει να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στη χώρα μας, που έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα παιδιά με εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου και κατά του αιμόφυλου, που είναι οι κύριες αιτίες, και να μειώσει την νοσηρότητα και τη θνητότητα από αυτή την αιτία. Κύριε Παρασκάκη, πώς ξεχωρίζουμε τώρα τα συμπτώματα της πνευμονίας με συμπτώματα κορονοϊού? Ξέρετε ότι επικρατεί μια γενικότερη σύγχυση στις τάξεις των πολιτών και των οικογενειών και των γονέων, και η απάντησή σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, και η διάκριση είναι δύσκολη. Γιατί υπάρχουν υιογενείς πνευμονίες από άλλα αίτια, με κύριο αίτιο τη γρήπη και άλλους ιούς, και υπάρχουν και οι βακτηριδιακές πνευμονίες. Ακόμα πιο δύσκολο γίνεται το πράγμα, γιατί υπάρχουν και οι πνευμονίες που έχουν σαν αίτιο και κάποιον ιό και κάποιο βακτήριο. Ένα παιδάκι το οποίο έχει συμπτώματα κορονοϊού προεξάρχουν τα συμπτώματα της ιώσεως. Υπάρχει ανοσμία, όχι πάντα, αλλά μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει η διαταραχή της γεύσης, αλλά μπορεί να υπάρχουν και συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, με ειρηνική συμφόρηση, με βήχα. Είναι συχνός ο βήχας. Μπορεί να υπάρχει πυρετός, μπορεί να απουσιάζει. Απ' την άλλη, μια βακτηριδιακή πνευμονία έχει συνήθως ψηλό πυρετό, χωρίς συμπτώματα από άλλα, από τη μύτη για παράδειγμα, χωρίς συμπτώματα από το εσωτερικό, ο κορονοϊός καμιά φορά έχει. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τονίσω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα το λύσει ο παιδίατρος, ο παιδοπνευμονολόγος, αυτός που θα εξετάσει το παιδί. Αυτό που θα πρέπει ουσιαστικά οι γονείς να έχουν στο μυαλό τους είναι ότι γενικά τα παιδιά που είναι καλώς εμβολιασμένα και τα παρακολουθεί τακτά ο παιδίατρός τους, δεν διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Θα πρέπει να πω ότι τα παιδιά στην Ελλάδα είναι καλά καλυμμένα και για τον πνευμονιόκοκο. Οπότε από τις βακτηριδιακές πνευμονίες και για τον αιμόφυλο, οπότε για τις βακτηριδιακές πνευμονίες τα παιδιά μας είναι αρκετά καλά προφυλαγμένα. Κύριε Παρασκάκη, φως στο τούνελ, στο μέτωπο της διαχείρισης των κρουσμάτων κορονοϊού υπάρχει, είστε αισιόδοξος? Κοιτάξτε, έχουμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα από το εμβόλιο και αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύουμε όλοι ότι στις αρχές του επόμενου έτους ίσως θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε, και αυτό θα δώσει μια λύση, αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως τονίζουν όλοι και τονίζουμε συχνά στους γονείς και στα παιδιά, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράμε τη μάσκα μας στις καθημερινές μας εκδηλώσεις, ειδικά τώρα που έχει ανέβει το επιδημιολογικό φορτίο και στη χώρα μας. Οπότε είναι σημαντική η αντίδρασή μας στους συγκεκριμένους μήνες. Κύριε Παρασκάκη, πιστεύετε ότι τα δημοτικά σχολεία πρέπει να κλείσουν? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζει η Επιτροπή. Είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση, διότι θα πρέπει να ζυγιστούν τα ωφέλη και οι κίνδυνοι. Ξέρουμε ότι τα παιδιά, το φυσικό περιβάλλον των παιδιών είναι τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κλείσουν και τα δημοτικά, σε περίπτωση που το επιδημιολογικό φορτίο, σε περίπτωση που τα κρούσματα αυξηθούν ιδιαίτερα και έχουμε προβλήματα με τη λειτουργία των σχολείων. Βλέπετε μία αυστηροποίηση των μέτρων γενικότερα το επόμενο διάστημα? Είστε αισιόδοξος ότι μέχρι και την 30 Νοεμβρίου θα έχουν υπάρξει αποτελέσματα? Κοιτάξτε, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την 30 Νοεμβρίου, δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο μικρό το διάστημα για να δούμε εντυπωσιακά αποτελέσματα, και πάλι θα τονίσω, το θέμα δεν είναι η ύπαρξη μέτρων, αλλά η τήρηση αυτών. Η τήρηση. Οπότε αν έχουμε μια τήρηση των μέτρων,
Νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ομαλοποιηθεί εντελώς η κατάσταση στις 30 Νοεμβρίου. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τους οποίους μέχρι τώρα δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε όλους τους παράγοντες. Γιατρέ, είμαστε κάπως επιπόλαιοι το προηγούμενο διάστημα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν στην έξαρση, οι οποίοι αυτό θα ήταν θέμα μιας ολόκληρης συζήτησης. Υπάρχουν παράγοντες που είναι οι παράγοντες της ατομικής ευθύνης και της συλλογικής ευθύνης, και νομίζω ότι και στα δύο κομμάτια υπήρξαν λάθη. Μάλιστα. Μία συμβουλή προς τους γονείς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Στους γονείς θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να βοηθάνε τα παιδιά τους και να τα ενθαρρύνουν, να τους εξηγήσουν την αναγκαιότητα να κρατάνε τα μέτρα, τα οποία είναι δύσκολα για τα μικρά παιδιά, και για τα παιδιά εφηβικής ηλικίας είναι αρκετά δύσκολα, αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει σύμπνοια στην οικογένεια και κατανόηση, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα μαζί σαν οικογένεια και μαζί με την πολιτεία, να μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα παιδιά στην Ελλάδα είναι καλά εμβολιασμένα. Θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης ότι οι ευπαθείς ομάδες των παιδιών θα πρέπει να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο οπωσδήποτε φέτος, και να θυμούνται ότι θα πρέπει να φοράνε τη μάσκα ευπαθείς, σε όλες τις εκδηλώσεις. Ευπαθείς ομάδες παιδιών, κάποια παραδείγματα, γιατρέ? Ευπαθείς ομάδες παιδιών είναι τα παιδιά τα οποία έχουν μια χρόνια πνευμονοπάθεια, ναι, τα παιδιά που έχουν άσθημα, τα παιδιά που έχουν καρδιοπάθειες, τα παιδιά που έχουν διαβήτη, έτσι, τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα με το σπλήνα τους, τα σπληκτομηθέντα παιδιά, τα παιδιά τα οποία έχουν κακοήθη νοσήματα και άλλες πολλές κατηγορίες. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα και